Στην υπόθεση της Πάτρας τώρα, το πόρισμα των ιατροδικαστών Καρακούκη και Καλόγρια, που αναμένεται να κατατεθεί και επισήμως τις επόμενες μέρες, αποκάλυψε αποκλειστικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πόρισμα των πολύπειρων ιατροδικαστών θα καταρρύπτει συντριπτικά τον ισχυρισμό της Ρούλας Πισπυρίγκου ότι η κεταμίνη δόθηκε από γιατρούς στο νοσοκομείο, ενώ δεν αποκλείεται να ανοίξει το δρόμο για περαιτέρω διερεύνηση που θα αφορά αυτή τη φορά στην μικρή Μαλένα. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα το πόρισμα των ιατροδικαστών για το θάνατο της 9χρονης Τζορτζίνας. Όπως αποκάλυψε στο Μέγκα ο αστυνομικός συντάκτης του Βήματος και των Νέων, Βασίλης Λαμπρόπουλος, αυτό θα είναι το πόρισμα που έπεται της αρχικής κατάθεσης του ιατροδικαστή Μπουζιάννη και καταρρύπτει τους ισχυρισμούς της 33χρονης κατηγορούμενης για τη χορήγηση της κεταμίνης. Προκύπτει ότι με βάση βλάβες στο ΥΠΑΡ που εντοπίστηκαν στη Τζορτζίνα, η ανακοπή η οποία υπέστη οφείλεται στη χορήγηση κεταμίνης. Είχε βλάβες στο ΥΠΑΡ και σε ορισμένα άλλα όργανα και θα προσδιορίζεται στο πόρισμα των ιατροδικαστών ότι η χορήγηση κεταμίνης της προκάλεσε τις συγκεκριμένες βλάβες. Η προφυλακισμένη Πισπυρίγκου από την πρώτη στιγμή αρνείται ότι χορήγησε κεταμίνη στο παιδί της και επιμένει στο ιατρικό λάθος. Ας δούμε πρώτα αν υπάρχει σε κάποιο νοσοκομείο αχρέωτη κεταμίνη, αν λείπει από κάπου κεταμίνη. Το πόρισμα των ιατροδικαστών για το θάνατο της Τζορτζίνας θα ξεκλειδώσει, όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, και τις αιτίες θανάτου της άτυχης Μαλένας, που χάθηκε 2 χρόνια νωρίτερα, στις 13 Απριλίου του 2019. Είχε παρουσιάσει μεγάλη βλάβη στο ΥΠΑΡ, σχεδόν τριπλάσια από εκείνη της Τζορτζίνας. Το ερώτημα παραμένει και δεν έχει απαντηθεί. Μπορεί να χορηγηθεί και στην 3,5 ετών Μαλένα η θανατηφόρα κεταμίνη όπως έγινε στην Τζορτζίνα? Οι αλλοιώσεις που είχε η Τζορτζίνα και η Μαλένα όντως μπορεί να έχουν προκληθεί και στις δύο περιπτώσεις από την χρήση και χορήγηση φαρμακευτικής ουσίας. Ο ίδιος τοξικολόγος που ανίχνευσε τη θανατηφόρα δόση κεταμίνη στον οργανισμό της Τζορτζίνας μίλησε αποκλειστικά στο Live News και είναι πεπισμένος πως μια δόση κεταμίνη που δεν ανιχνεύτηκε στο αίμα μπορεί να ανιχνευτεί σε άλλο σημείο. Στην περίπτωση της Μαλένας, εξετάσαμε το αίμα, αλλά δεν βρήκαμε κεταμίνη. Αυτό σημαίνει ότι είτε δεν χορηγήθηκε, είτε χορηγήθηκε, αλλά είχε ήδη μεταβολιστεί και πλέον δεν ήταν ανιχνεύσιμη. Εξαρτάται πάντα και με τη δόση που θα δώσεις. Η θεραπευτική δόση μεταβολίζεται γρήγορα, εν αντιθέσει με τη θανατηφόρα δόση που ο οργανισμός δεν προλαβαίνει να τη μεταβολήσει. Ο ιατροδικαστής Σωτήρης Μπουζιάννης θα συντάξει και θα παραδώσει ολοκληρωμένη την ιατροδικαστική έκθεση για τα αίτια θανάτου της μικρής Τζορτζίνας. Αυτή ίσως ανοίξει το δρόμο για μια νέα ιστολογική εξέταση για τη Μαλένα και να ρίξει φως στο θρίλερ θανάτου των 3 παιδιών. Σύνδεση με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο. Βασίλη, φαίνεται ότι υπό άκρα μυστικότητα συνεχίζονται πολύ εντατικά οι έρευνες των ανδρών του ανθρωποκτονιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες σου, κατέθεσαν χωρίς να γίνει γνωστό όλοι οι γιατροί 2 νοσοκομείων για τον θάνατο της Μαλένας. Ακριβώς, Ράνια. Έχουμε λοιπόν την έρευνα από την ανακρίτρια για το θάνατο της Τζορτζίνας και έχουμε την έρευνα που είχε ανατεθεί από τις δικαστικές αρχές στο τμήμα ανθρωποκτονιών για να εξετάσει τις συνθήκες θανάτου και της Μαλένας και της Ήριδας. Παρουσιάζουμε λοιπόν σήμερα, αποκαλύπτουμε ότι ολοκληρώθηκαν τις τελευταίες ημέρες οι καταθέσεις στο τμήμα εγκλημάτων καταζωής 5 ιατρών και 1 συλλευτών του Ογκολογικού Νοσοκομείου Ελπίδα αλλά και της μονάδας ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού για τον θάνατο της Μαλένας τον Απρίλιο, όπως είπαμε, του 2019. Ανάμεσα σε αυτούς που κατέθεσαν, είναι πολύ σημαντικό, είναι και ο 42χρονος εντατικολόγος που προσπάθησε να κάνει την ανάνυψη στην Μαλένα το 2019 και είναι ο ίδιος που κατέθεσε προσφάτως στην αστυνομία για το θάνατο της Τζορτζίνας, γιατί είναι ο ίδιος άνθρωπος που προσπάθησε να κάνει και την ανάνυψη στην Τζορτζίνα τον Ιανουάριο του 2022. Και είναι αυτός που θυμίζουμε ότι είχε καταθέσει στην αστυνομία ότι η μητέρα είχε μία απαθή στάση και ότι ρωτούσε για το βηματοδότη, ενώ της είχε πει ότι το παιδί της έχει ουσιαστικά αποβιώσει, κάτι που του φάνηκε περίεργο. Ναι, Βασίλη, ξεκάθαρο ότι οι άνδρες των ανθρωποκτονιών προσπαθούν να το κάνουν όλο αυτό πάρα πολύ προσεκτικά. Οι πληροφορίες σου τι λένε παρόλα αυτά? Έχουν προκύψει επιπλέον, ας το πούμε έτσι, επιβαρυντικά στοιχεία?
Έχουν προκύψει πράγματι, Ράνια, επιπλέον επιβαρυντικά στοιχεία, διότι οι γιατροί στο νοσοκομείο Ελπίδα, στο ογκολογικό νοσοκομείο, έχουν καταθέσει ότι το παιδί σε καμία περίπτωση δεν είχε υπατική ανεπάρκεια όπως προέκυψε από το πόρισμα. Ήταν τελείως ευνίδιος και αδικαιολόγητος ο θάνατός της. Δεν είχαν, από τότε είχαν απορίες και ερωτηματικά τι είχε συμβεί. Κάτι που τα ερωτηματικά αυτά αυξήθηκαν στη συνέχεια μετά το θάνατο και της Ήρυδας και της Τζορτζίνας. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν κοινοί ιατροί οι οποίοι έχουν χειριστεί τα δύο περιστατικά και δεν είχε υπατική ανεπάρκεια, γιατί όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, το κορίτσι δεν παρουσίαζε συμπτώματα ικτέρου, δεν παρουσίασε αναπνευστικά και συχητικά φαινόμενα. Και έλεγαν συνέχεια ότι δεν μπορούν να εξηγήσουν το θάνατό του. Επιπλέον είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι οι γιατροί που έσπευσαν από τη ΜΕΘ για να κάνουν την ανάνυψη είπαν ότι το παιδί ήταν μελανιασμένο, άρχιζε ήδη να παρουσιάζει πτωματικές υποστάσεις, δηλαδή μόλοπες, να μην υπάρχει ουσιαστικά λειτουργία του πνεύμονα ώστε να βοηθηθεί αναπνευστικά. Και το είπαν αυτό, Ράνια, παρότι υπάρχει μια απόσταση μεταξύ της ΜΕΘ του Αγλαία Κυριακού και του νοσοκομείου Ελπίδα. Έχουν μεταβεί πολλές φορές να κάνουν, ορισμένες φορές να κάνουν ανάνυψη σε παιδιά που το χρειάζονται. Ξέρουν τους χρόνους και σε τι κατάσταση βρίσκουν τα παιδιά όταν υπάρχει αρχική γρήγορη ενημέρωση από τους γονείς ή από τους νοσηλευτές ότι κάτι συμβαίνει. Όμως είπαν ότι σε αυτή την περίπτωση υπήρχε καθυστερημένη ενημέρωση από την μητέρα προς τους γιατρούς του Ελπίδα και επακόλουθα καθυστερημένη η ενημέρωσή τους, και όταν έφτασαν ήταν σχεδόν το παιδί νεκρό, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Μάλιστα. Βασίλη, σε ευχαριστώ. Στο μέτωπο... Σε περιμένει. Ανακάλυψε χιονισμένα βουνά. Ορεινά χωριά. Πανέμορφα ποτάμια. Και απόλαυσε κάθε γεύση που έχει η Ελλάδα να σου προσφέρει. Ζήσε την Ελλάδα και το χειμώνα. Εμβολιαζόμαστε και ταξιδεύουμε ασφαλείς. 9 στους 10 θανάτους από COVID αφορούν συμπολίτες μας άνω των 60 ετών. Το εμβόλιο μειώνει έως 20 φορές τον κίνδυνο διασωλήνωσης και θανάτου. Εμβολιαζόμαστε για μας και για τους συνανθρώπους μας.